αποφασίζουμε τη ματέωση των εκδηλώσεων για το καρναβάλι σε όλη την Ελλάδα, όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι η δήλωση του Υπουργού Υγείας που έπεσε σαν βόμβα στις τοπικές κοινωνίες, που τις μέρες αυτές αναμένουν δεκάδες επισκέπτες για το τρίμερο της αποκριάς. Έντονες είναι οι αντιδράσεις δημάρχων, εμπορικών συλλόγων και ξενοδόχων, αφού η ματέωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων θα επιφέρει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Η βασίλισσα του καρναβαλιού, η Πάτρα, δέχεται το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα, αφού η πόλη ήταν πανέτοιμη να δεχτεί τις χιλιάδες των επισκεπτών. Η ματέωση των εκδηλώσεων προκάλεσε, όπως καταλαβαίνετε, αναστάτωση, δημιουργεί πικρία, δυσαρέσκεια και απογοήτευση στους εργαζόμενους τους Δήμους, του Δήμου, σε όλους όσους πάλεψαν για να έχουμε ένα αποτέλεσμα άξιο της πόλης μας. Στις σκέψεις του Δήμου Πατρέων είναι οι καρναβαλικές εκδηλώσεις να γίνουν το καλοκαίρι. Θα πατρέψουμε τώρα όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουμε και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να έχουμε ένα καρναβάλι καλοκαιρινό, το οποίο σαφέστατα δεν έχει την... δεν μπορεί να φτάσει, ας πούμε, το επίπεδο της προετοιμασίας που έγινε, αλλά εμείς θα του προτρέψουμε όλα τα καρναβαλικά μας γκρουπ, το Δήμος και οι υπόλοιποι, να κάνουμε... Μα τα έχουν έτοιμα, τα έχουν έτοιμα. Θα τα κρατήσουμε λοιπόν. Για οικονομική βόμβα κάνει λόγο ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης. Δεν έχει πανικοβάλει τον κόσμο. Το ξέρετε ότι ο Δήμος Ξάνθης, έχουμε ένα όφελος της τάξης 2 εκατομμύρια και με 2,5 στο τριήμερο. Ποιος θα τα καλύψει αυτά, ο Υπουργός? Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις ακυρώνονται και στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, δηλαδή σε επιπτώσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποτελεσματική. Το αφισβητώ πάρα πολύ, γιατί αν οι υπαίθριες εκδηλώσεις καταργούνται, τότε τι θα γίνει με τις μαζικές μεταφορές? Ακυρώνεται και το ιδιαίτερο καρναβάλι της Χαλκίδας που πραγματοποιείται μέσα στη θάλασσα. Ο κόσμος, όπως και σε όλη την Ελλάδα βέβαια, είναι λίγο τρομοκρατημένος με την απόφαση αυτή του Υπουργείου Υγείας. Παρόλα αυτά είναι σεβαστή. Οφείλουμε στους εαυτούς μας να το κάνουμε, να ακυρώσουμε, να ματαιώσουμε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Το Υπουργείο αποφάσισε. Οι δήμαρχοι ακολούθησαν την οδηγία. Ωστόσο, στην πράξη θα φανεί τι θα κάνουν το τριήμερο οι καρναβαλιστές.